Ακριβώς ο τίτλος λέει για ποιους εργαζόμενους μιλάμε, οι οποίοι εργάζονται από 1 έως 4 μήνες σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, το χρόνο έτσι, και δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΑΕΔ για να ενταχθούν στο Ταμείο Ανεργίας, δηλαδή τα 125 ημερομίσια αφαιρουμένων των 2 τελευταίων εργάσιμων μηνών. Πολλοί από αυτούς δεν συμπληρώνουν ούτε τα 50 ημερομίσια που απαιτούνται για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας. Ακόμη και αν οι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει τα 125 ημερομίσια, εξαιτίας των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζει ο ΑΕΔ για μέχρι 400 μέρες επιδότηση στα 4 τελευταία χρόνια, εντάσσονται για μικρό χρονικό διάστημα στο Ταμείο Ανεργίας ή και καθόλου. Αν κάποιος αρρωστήσει, θα πρέπει να έχει 120 ημερομίσια την προηγούμενη χρονιά, άρα είναι η συντριπτική πλειοψηφία εκτός. Ταυτόχρονα διατηρείται ο νόμος, δεν λέω, και εγκύκλειος του ΙΚΑ, που δίνει το δικαίωμα στην εργοδοσία να απασχολεί μέρος του προσωπικού φτωχούς αγρότες, κυρίως αγρότησες, που εργάζονται εποχιακά για να συμπληρώσουν το 50% του εισόδημα, με ασφάλιση ΟΓΑ, η οποία δεν αναγνωρίζει εργατικά ατυχήματα και άδειες γιατρού. Με εγκύκλειο που ο ΑΕΔ χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις τους κλάδους εποχιακές ή μη, ως συνεχούς λειτουργίες δηλαδή, αν και οι περισσότεροι εργαζόμενοι τους απασχολούνται εποχιακά για 2 με 4 μήνες το χρόνο, και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα 3.000 εργαζόμενοι στα κονσερβοποιεία που λίγα χρόνια πριν είχαν δικαίωμα ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας με 100 ημερομίσια χωρίς να αφαιρούνται οι 2 τελευταίοι μήνες, τα τελευταία χρόνια να χρειάζονται 125, άρα οι περισσότεροι εκτός. Με δεδομένο ότι δουλεύουν εποχιακά και πραγματοποιούν κατά μέσο όρο 50 με 80 ημερομίσια το χρόνο, αυτοί δεν πρόκειται να δημιουργήσουν προϋποθέσεις στην αξιοδότηση ποτέ. Ακόμη και παλιοί εργαζόμενοι στον κλάδο, που έχουν πραγματοποιήσει τα απαιτούμενα ημερομίσια για σύνταξη με τα 4.500 ένσημα, δεν μπορούν να βγουν ούτε σε μειωμένη σύνταξη στα 62 τους χρόνια, γιατί απαιτούνται συνολικά 500 ημερομίσια τα τελευταία 5 χρόνια, εκ των οποίων 100 για κάθε χρόνο. Με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, ρωτάστε σε τι ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση να μπορούν να εντάσσονται στο Ταμείο Ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να καταργηθούν δηλαδή το άρθρο 53 και η εγκύκλειος του ΙΚΑ, που νομιμοποιούν ουσιαστικά την ανασφάλιστη εργασία, το άρθρο 39 που θέτει την προϋπόθεση των 400 μερών, ημερών επιδότησης τα τελευταία 4 χρόνια, και να αλλάξει η εγκύκλειος που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις εποχιακές ή μη. Και βεβαίως το δεύτερο, σε ποιες ενέργειες θα προβείται να εντάσσονται στο νόμο εποχιακής εργασίας όσοι πραγματοποιούν από 25 έως 40 ένσημα το χρόνο, να γίνεται θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να καταργηθεί ο νόμος που επιβάλλει την πραγματοποίηση 500 ενσήμων την τελευταία πενταετία πριν τη συνταξιοδότηση, να γίνεται η κατοχήρωση της σύνταξης με 2.000 εποχικά ένσημα και την ένταξή τους βεβαίως στα βαρέα και ανθυγιεινά.